Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας ξεκινάει. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Και είναι εδώ. Και παρακαλώ τον πρόεδρο, κύριο Θεόδωρο Τσόντα, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πειραιός, Άγιοι Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Πολιτευτές, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Σωματείων, μέλη και φίλοι της αδελφότητας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζομαι στον όμορφο Πειραιά μας, πλημμυρισμένη από αισθήματα χαράς και συγκίνησης. Μετά από την ολοκλήρωση των έργων του μετρό, ο Αντριάντας του Εθνάρχη όχι απλά επιστρέφει, αλλά τοποθετείται στην πλατεία που πολύ σύντομα, με τη βοήθεια του Δήμου και τη συμβολή του σωματεία μας, θα έχει και επίσημα το όνομά του. Εξάλλου, σε αυτόν τον τόπο, ο Βεντζέλος πολιτεύτηκε, εξελέγει 7 φορές βουλευτής και δεν παρέλειπε πολύ συχνά να τον αποκαλεί δεύτερη πατρίδα του. Σήμερα, βλέποντας τον Αντριάντα του να στέκει περήφανα σε αυτό το κεντρικό σημείο της πόλης, καμαρώνουμε σαν Έλληνες, καμαρώνουμε σαν Κρητικοί, καμαρώνουμε ως μέλη του ιστορικού αυτού σωματείου, του οποίου ο Βεντζέλος ήταν μέλος από την εποχή που ήταν φοιτητής, μέχρι το θάνατό του. Ενδιαφέρθηκε για την πορεία του και φρόντισε ακόμα και τη στέγασή του σε διόκτητο μέγαρο. Εμείς, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό είναι να τιμούμε ανελιπώς τη μνήμη του και να κοσμούμε την είσοδο του μεγάρου μας με την προτομή του. Μάλιστα, φέτος μας αξίωσε ο Θεός να επισκεφτούμε στο ετήσιο μνημόσυνο του Εθνάρχη στα Χανιά που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέρω Μεντζέλο σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χανίων και να επισκεφθούν τους τάφους του Μεντζέλο. Επιπλέον, κατά την επίσκεψη αυτή είχαμε την ύψιστη τιμή το Ίδρυμα να ανακηρύξει την Ομόνοια εταίρο. Δεν θέλω να σας κουράσω. Για τη ζωή και το έργο του Εθνάρχη υπάρχει εδώ ικανός και άξιος κεντρικός ομιλητής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος έχει καταγωγή από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ και σήμερα που μας τιμήσατε την παρουσία σας. Να είστε καλά. Παρακαλώ τον κύριο Κατσαφάδο, εκπρόσωπο της κυβέρνησης και βουλευτή, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλημέρα και καλό μήνα και από μένα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, γιατί αισθάνομαι ότι το οφείλω. Να συγχαρώ την Ομόνοια, να συγχαρώ το Δήμο Πειραιά, να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής για αυτήν την εκδήλωση τιμής και μνήμης απέναντι σε έναν μεγάλο πολιτικό άντρα, απέναντι σε έναν μεγάλο κριτικό, απέναντι σε έναν πολιτικό του Πειραιά, απέναντι σε έναν μεγάλο Έλληνα, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αποτελεί μεγάλη πολυτέλεια, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποτέλεσε πολύ μεγάλη πολυτέλεια για τη μικρή τότε Ελλάδα να έχει στο τιμόνι της χώρας μια τόσο μεγάλη και χαρισματική προσωπικότητα. Νομίζω ότι οι ομιλητές οι οποίοι θα μιλήσουν για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ πλούσιο και σημαντικό, θα μπορέσουν να καλύψουν κάποια κομμάτια του. Εγώ θα ήθελα να σταθώ όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκτός από το ότι κατάφερε να παρουσιάζεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια εκείνης εποχής ως ισότιμο μέλος και να διεκδικεί ό,τι καλύτερο για την πατρίδα του, για τον τόπο του, ήταν ένας πολιτικός ο οποίος είχε όραμα, είχε αγάπη για την πατρίδα, αλλά παράλληλα ήταν και ένας πολιτικός που δεν άφηνε να περνάει ο χρόνος, ήταν ένας πολιτικός ο οποίος είχε την τέχνη του εφικτού και του ρεαλισμού. Χρωστάμε πάρα πολλά, όχι μόνο κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και για το που μεγάλωσε την Ελλάδα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση. Με την αναθεώρηση του συντάγματος του 1864,
το οποίο έκανε, που δημιούργησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Μονιμότητα των Δημοσίων Υπολείλων, το Εκλογοδικείο και πολλά 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 άλλα. Θέλω να ελπίζω, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι επειδή η ιστορία καλό είναι να τη μελετάμε, γιατί μπορούμε να αντλούμε συμπεράσματα, να διορθώνουμε λάθη μας και να προφυλασσόμαστε για το μέλλον, αυτό το οποίο συνέδεσε η κακή πλευρά της ιστορίας που συνδέθηκε με την πολιτική ιστορία του Ελευθέρου Βενιζέλου και ήταν ο εθνικός δικασμός και οι συνέπειες τις οποίες είχε αυτός, να μην μας συνεχίζει και να μην μας κατατρέχει ακόμα. Νομίζω ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές αυτό το οποίο προέχει και είναι σημαντικό είναι η ψυχραιμία, η οριμότητα και να κοιτάζουμε να κάνουμε θετικές σκέψεις και να προσπαθούμε να βρούμε κοινούς τόπους για αυτά τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, ούτως ώστε να μην έχουμε το μικρόβιο και το σαράκι του διχασμού μεταξύ μας. Θέλω τέλος να συγχαρώ για μία ακόμα φορά την Ομόνοια, γιατί αποτελεί αυτό τον ομφάλιο, δεν έχει διακόψει αυτό τον ομφάλιο λόρο μεταξύ της Μεγαλονήσου της Κρήτης και του μεγάλου λιμανιού της πόλης στον Πειραιά. Θέλω να τη συγχαρώ γιατί συνεχίζει, εκτός από τέτοιες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες, συνεχίζει να διδάσκει και να διατηρεί την παράδοση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε πάντα κοντά στο σωματείο μας. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλημέρα σε όλους και από μένα και καλό μήνα. Κύριε Υπουργέ, κυρία Βουλευτή, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Περιφερειάρχη, αγαπητοί Δήμαρχε, κύριε Κορκίδη, κύριε Χασαρκή, εκπρόσωπος μελητηρίων, φίλες και φίλοι, καλό μήνα. Είμαστε χαρούμενοι που φέτος καταφέρνουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση σε μια ανακαινημένη πλατεία μετά την ολοκλήρωση των έργων του μετρό και μάλιστα, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο φίλος, ο Θοδωρής Τσόντος, να επιστρέψει το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στη φυσική του θέση. Και να τον διορθώσω απλώς, φίλε Πρόεδρε, ότι έχει πάρθει ήδη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα η πλατεία αυτή πλέον ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Μένει πράγματι να οριστικοποιηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση και να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ. Αλλά η απόφαση ομόφωνα φυσικά από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη ληφθεί. Τιμούμε λοιπόν σήμερα έναν το μεγάλο κριτικό ηγέτη, ο οποίος διατηρούσε στενότητες σχέσεις, όπως είπε και ο Υπουργός μας, με την πόλη του Πειραιά. Τη θεωρούσε μάλιστα δεύτερη πατρίδα του. Είχαν τη τύχη οι Πειραιώτες να εκπροσωπούνται στην Βουλή για περίπου μία δεκαετία και να θυμίσουμε ότι αυτός ο μεγάλος πολιτικός άνδρας έγινε 7 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Είχε φυσικά στην πόλη μας και τη στήριξη ενός μεγάλου αριθμού Κρητών, προσφύγων, που είχαν καταφθεί στην πόλη μας στα τέλη του 10ου αιώνα και έκτοτε συμμετέχουν μέσω της Ομόνοιας ενεργά και δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή της πόλης μας. Για τον Ελευθέρω Βενιζέλο, νομίζω ο Περιφερειάρχης θα μας κάνει μια αναλυτικότερη ομιλία σε σχέση με την πορεία του και το έργο του, όπως είπε και ο Υπουργός μας, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο του Ελευθέρω Βενιζέλου. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε μια διεθνή ακτινοβολία, κατόρθωσε να κερδίσει την αναγνώριση μεγάλων ηγετών ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, παρά ότι κυκλούσε ένα μικρό και με πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τότε, όπως ήταν η Ελλάδα. Ήταν πρωτοπόρος και οραματιστής με ένα τεράστιο έργο μεταρρυθμιστικό στην εκπαίδευση, στον αγροτικό, στους τομείς εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας. Θα ήθελα να συγχαρώ την αδελφότητα Κρητών η Ομόνοια για τη σημερινή ημέρα τιμής και μνήμης. Είχε στηρίξει άλλωστε την Ομόνοια, πρέπει να ξέρετε όλοι, γιατί μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και είχε παραχωρήσει το κτίριο που στεγάζεται σήμερα η Ομόνοια. Το κτίριο αυτό το είχε αγοράσει και το είχε διαθέσει στην Ομόνοια ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Και νομίζω δείχνει τους δεσμούς και με την Ομόνοια, αλλά γενικά την σύσφυξη όλων των Κρητών στον Πειραιά. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα ιστορικό σύλλογο η Ομόνοια για την πόλη μας. Κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις της Κρήτης. Παρεμβαίνει στην κοινωνική ζωή. Γι' αυτό και θέλω να τους συγχαρώ για μία ακόμα φορά. Ο Δήμος του Πειραιά και πριν αναλάβω εγώ τη μετοχή του Δημάρχου και όσο είμαι εγώ 9 χρόνια, αλλά και στο μέλλον είναι βέβαιο, θα έχει μια πολύ στενή σχέση. Καλημέρα. Θα έχει μια πολύ στενή σχέση με τον Σύλλογο Ομόνοια. Και θέλω γι' αυτό να συγχαρώ πραγματικά και τον Πρόεδρο, τον κύριο Τσόντα, αλλά και τα μέλη του κ. Συμβουλίου για την γενικότερη πραγματικά λειτουργία του και δράση του στην πόλη του Πειραιά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και να είναι κεντρικός ομιλητής ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος μάλιστα έλκει και την καταγωγή του για την Κρήτη και περηφανεύεται γι' αυτό και εμείς για εκείνον. Τον ευχαριστούμε θερμά και τον καλούμε στο βήμα.
αξιότιμε υπουργέ, φίλε Κώστα Κατσαφάδο, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Γιάννη, αξιότιμε πρόεδρε του Εμπορικού Βιομηχανικού Επενδυτήριου, κύριε Βασίλη Κοκκίδη, αγαπητέ πρόεδρε της Ομόνιας, φίλε και σύντεκνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταρχάς αγαπητά μέλη και στελέχη που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην πανέμορφη πράγματι πλατεία που, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η πλατεία του Ελευθέρου Βενιζέλου. Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση για να χαιρετήσω την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον οραματιστή ευφυή και τον μοιρό πολιτικό που άλλαξε τα δρόμενα της νεότερης ελληνικής ιστορίας με τη συμβολή και τα έργα του στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και όπως είναι γνωστό, αγαπητή κυρία αντιπεριφερειάρχη και αγαπητή κυρία βουλευτήρια και κύριε αντιδήμαρχε του Πειραιά, ένα κριτικό που όχι μόνο τίμησε με τη συνεισφορά του την πολιτική ως θεσμό, αλλά επηρέασε την πρόσφατη ιστορία της χώρας μας σε πολλαπλά επίπεδα. Γεννήθηκε στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη το 1864, στα νεανικά του χρόνια η οικογένειά του κατέφυγε στην Ελλάδα, καθώς ο πατέρας του υφίσταντο τις συνέπειες της επαναστατικής του μεγάλης δράσης έναντι των Τούρκων. Στην πλούσια συνεισφορά του στη χώρα μας ξεχωρίζουν ιδιαίτερα δύο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες του. Το 1923 η υποχρεωτική ανταλλαγή Ελλήνων και Τούρκων, αλλά και η συνθήκη της Λοζάνης που ουσιαστικά οριοθέτησε τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, που άλλαξε τον προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και έβαλε τα θεμέλια για την ειρηνική ανάπτυξη των δύο κρατών. Είναι αξιοσημείωτο ότι διετέλεσε 7 φορές, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο κ. Μόραντης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας, και η ισχυρότατη προσωπικότητα και παρουσία του οδήγησε ιστορικά να έχει ισχυρούς υποστηρικτές, αλλά και φανατικούς αντιπάλους. Άλλωστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τα έντονα συναισθήματα αυτά εξελίχθησαν σε κοινωνικά φαινόμενα που συμπυκνώνονται στις έννοιες βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος άνοικε στην παράταξη των φιλελευθέρων ή, όπως αποκαλούσαν οι Κρήτες, το κόμμα των ξυπόλυτων, λόγω της υψηλής του απήχησης στα λαϊκά στρώματα, ενώ αργότερα έγινε θριαμβευτικά αποδεκτός από τον λαό των Αθηνών και ως πρωθυπουργός της χώρας. Ο μεγαλοειδιάτης κριτικός πολιτικός προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που μνημονεύονται ακόμα και σήμερα για την τεράστια προστιθέμενη αξία στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας. Μερικές από αυτές είναι η ανάδειξη της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η προσωπική ασφάλεια, η φορολογική ισότητα, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και το απαραβίαστο της κατοικίας, η καθιέρωση της υποχρεωτικής και δωρεάν εκπαίδευσης για όλους, η διευκόλυνση της απαλωτρίωσης ακινήτων για διανομή σε ακτήμονες αγρότες και ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η προσθήκη νέων ασυμβίβαστων για τους βουλευτές, η καθιέρωση μονιμότητας των διοικητικών δημόσιων υπαλλήλων, η βελτίωση της προστασίας της δικαστικής ανεξαρτησίας και η καθιέρωση της ισοβιότητας των δικαστικών, η ίδρυση εκλογικού δικαστηρίου για την επίλυση των εκλογικών διαφορών που απορρέουν από βουλευτικές εκλογές, η επανεκκίνηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με τον πρώτο νόμο που ψηφίστηκε και που οδήγησε αργότερα στη δημιουργία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα οι εξελίξεις κρύβουν προκλήσεις οι οποίες είναι ατέρμονες και απρόβλεπτες. Γεγονός που καταδεικνύει πως οφείλουμε να λειτουργούμε προνοητικά και να τις προλαμβάνουμε στο βαθμό του δυνατού,
έχοντας ως αφετηρία τις ισχυρές ιστορικές και θεσμικές βάσεις μας. Ας μην ξεχνάμε πως το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς είναι ένα από τα αρχαιότερα επιμελητήρια της χώρας, με έντονη παρουσία διαχρονικά. Το σημαντικό έργο του μεταξύ άλλων αφορά στη διαμόρφωση ενός δυναμικού, ανταγωνιστικού και σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ενεργοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και που αναδεικνύει τους τομείς του εμπορίου και τη βιομηχανία ως ατμομηχανές της βιώσιμης και αηφόρου αντικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα με τις προτάσεις του και από τις θέσεις του, συμβάλλει στη διαμόρφωση της ασκούμενης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με κατεύθυνση σε ένα δίκαιο, αξιόπιστο και σταθερό φορολογικό σύστημα, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και εν γέννη της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την κινητοποίηση κεφαλαίων και για την πρόθεση εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Με τη σειρά της, η αδελφότητα των Κρητών Ομόνια έχει αποδειγμένα υψηλή, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε και αγαπητά μέλη, ιστορική αξία και συνεισφορά στα κοινωνικά δρόμενα του Πειραιά από το 1880 και τη σύνδρυσή της με κύριο μέλημα τότε την περίθαψη των τραυματιών και την ηθική και οικονομική στήριξη όλων των Κρητών που ήρθαν κατατρεγμένοι από την Κρήτη στον Πειραιά κατά την Επανάσταση. Είναι συνεπώς ξεκάθαρο πως οφείλουμε να κρατάμε ζωντανές τις ρίζες και την ιστορία μας και ταυτόχρονα να αναδεικνύουμε τη σημασία τους για τη διαμόρφωση των πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλειών του σήμερα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν μαζί, με αξίες και ιδανικά, και ένα καλύτερο αύριο, κρατώντας πάντα ως οδηγό μας τα πεπραγμένα του χθες. Και γι' αυτό σήμερα, ως Περιφέρεια Αττικής και όποτε χρειαστεί, για να τιμήσουμε αυτούς τους μεγάλους ηγέτες πατρίδα μας όπως τον Ελεύθερο Βενιζέλο, εμείς, η πολιτεία, ο υπουργός μας εδώ, οι βουλευτές μας, η εκκλησία μας, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, μαζί με τα συλλογικά όργανα, θα είμαστε ενωμένοι κοντά ένας τον άλλον, γιατί πάνω απ' όλα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μέλλον των παιδιών μας και η ανάπτυξη της Ελλάδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Και εδώ υπάρχουν τελικανίδες και όμορφες κοπελιές να μας χαρίσουν ένα συρτό μαζί μας στο διπλανό κύκλο. Μας θυμάμαι την παρουσία του η Ένωση Κρητών Κορυδαλού Αγίου Ιωάννη Ρέντι Νικαίας και θα χορέψει μαζί μας.